Καλησπέρα σε όλους από το Άνω Λιώσια, εδώ που οι αμπαλίες είναι πίσω σε ΣΔΑ. Ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί και ξεκάθαρο outsider. Φαβορί είναι οι αμπαλίες που έχουν μπει ήδη στα play-off, χωρίς νίκη η ΣΔΑ θα παλέψει το καλύτερο για να κλείσει με θετικό πρόσημο τη σεζόν. Και δεν θα αποσύσει η ομάδα του Τσίτσιρα, ο οποίος δεν παίζει, δεν ξέρω γιατί. Τα άτομα είναι δηλωμένα. Οι αμπαλίες είναι μπολικοί. Ο Βερνίκος, ο Γραμματικός, ο Θάνος, ο Τσαρτσάρας και το 11 ο Θεοφάνης Μητουλάκης. Λοιπόν, από το 0 το Λεκάκης, το 12 ο Ζαχαριάδης, το 77 ο Τσακίρης, το 11 ο Ναρλής και το 0, όχι, τον είπα το 0, το 23 τον Γκάμαρη. Ζαχαριάδης από κοντά στο χείρι, μπόντα από το 11 τον Μικουλάκη. Μαρικός. Το 0 μετά η ΕΣΔΑ Ζαχαριάδης από μακριά με ταμπλό είναι άστοχος. Μπάλισε για το 0. Μέχρι στιγμής χωρίς σκορ. Μετά από 2 λεπτά μέχρι μέσα το 23 θα κερδίσει το φάουλ του Βονές. Το φάουλ το έκανε ο Μητουλάκης. Μέσα για την βολή. Έξω η δεύτερη μάλλον. Δεκάξι θα δω στο 0. Είναι ωραία η μπάλα, άστοχο σούτ. Άστοχο σούτ 0-3 η ΕΣΔΑ. Είναι πιο δυνατά το μάτς. Και ο Βερνίκος μαζεύει το σκουπίδι το 11. Στο Χουνιές, επιθετικό ριμπάνω το 0 και καλάθι από τον Λεκάκη. Για να δούμε τι θα δούμε στο μάτς. Στην πάλι ο Γραμματικός, λοιπόν, από το 11 τον Ναλή. Έχουμε μέσα το 11, θα δώσει το 0. Αστοχούλη έσδα, λοιπόν, του Βερνίκου. Γραμματικός, πιστεύω όλοι χαμηλά. Στις γιατρές, ούτε τώρα. Λοιπόν, του Ζαχαριάδη. Ας το βουσούτ. Ζαχαριάδη, δύο βολές. Thank you.
δηλαδή. Μετά την 33. Εδώ στο 10. Και από εκεί στο 11 και από εκεί στο 16. Πάει μέχρι μέσα αυτό. Θα κάνει λάθος η μπάλα για ΕΣΔΑ, η οποία έχει θωρακίσει το καλάθι της. Σκόρια μπαλίες για 2 το 11, άστοχος. Ποιος μου πίστευε τώρα ότι ο μπαλίες θα είναι από τη 5 λεπτά κόντρα ΣΕΣΔΑ. Δραματικό στο βάση 5-2. Να το 0, αριστερό Χούκα στην προσπάθεια. Τρέχει ο Βερνίκος, γραμματικός, κάνει το Eurostep, ωραίο καλά, 4. Γρήγορα, γρήγορα. Μειώνει διαφορά στον πόντο. Συγκρατούν όμως η ΕΣΔΑ. Γίνει λάθος, θα κλέψει ο γραμματικός. Εντάξει, εδώ τώρα θα έχει πρόβλημα. Ο γραμματικός θα δώσει το Θάνο τη Splash Brothers. Και τα αιμά του καλό Τσίτσα να ξεκουράσει την ομάδα του 6-8-3,5 για το φινάλι τη πρώτη περίοδου. Λοιπόν, θα επιστρέψαμε. Την πέρα για τη ΕΣΔΑ. Οι οποίοι όμως δεν θα καταφέρουν να ευστοχήσουν. Το μεγάλο φαβορί του μάτς είναι οι Καμπαλίες που έχουν μεγάλη ποιότητα. Νομίζω ότι αν μαζευτούν μπορεί να πάνε και μακριά και στο Σάμερ. Θα δώσω το γραμματικό. Θάνος ελεύθερος. Τρίσης, κύριε Μπόνα από το 0. Ζαχαριάδης, θα δώσει το ψηλό με το 14, ξανά ο Ζαχαριάδης. Δεν μπορεί να κλέψει ο γραμματικός, τρίποντο άστοχο από το 11. Ο γραμματικός έχει φύγει, δεν έχει γυρίσει κανείς. Ο γραμματικός δεν ξεντράει, γιατί δεν έχει πρόβλημα, τελειώνει τη φάση. Λάθος Ζαχαριάδη. Γραμματικός, θα πάρει από τον Θάνο, η παραστέμι στο Σαλαμπέκη, θα γίνει λάθος, θα κλέψει το 23, μακρινή η πάση, θα την πάρει το 14, κάνει μια προσποίηση, φάουλ δύο βολές. Δύο βολές για τον Λεμοντζόγλου. Πάμε,
8-9. Έξω η δεύτερη. Μπάμπης ο Τσίτσιρας. Προσπαθεί να ανεβάσει το θετικό της ομάδας του, η οποία μέχρι στιγμής στέκεται καλά. Μέχρι μέσα ο Θάνος. Σε φάουλ. Θες δύο να βλύσει. Λότερ, άστο χώρι, μπάντα από ποιον, από κανένα λεπτά και παλίες. Θα δώσει το 7. Το 6. Φόλ, γκολ, φόλ, ο Θάνος. Σαν Λασόν, δεύτερη Εμπαλίες, τρίτη Βόρντοξ και Λεκάτ. Τώρα έπαμε εκείνο. Καλό καλάθι, 13-11, θα κλείσει. Λογικά προηγούμενη έφτα. Πάω τέταρτο. Ο Θάνος τελειώνει τη φάση 13 όλα, ισοπαλία το πρώτο δεκάλεπτο. Τεχνέει δεύτερο δεκάλεπτο. Λέγε του Σέσδα, άστοχο σουτ. Τελικό rebound. Ξανά άστοχος. Μπάλα για Αμπαλίες. Λοιπόν, για τους Αμπαλίες. Ο γραμματικός έβαλε 6 πόντους και ο Θάνος 7. Ο Σταμάτης Χαράδης έβαλε 4 για τους 7. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Κάνει το 12 ο Καφαριάδης. Κάνει ένα φλότο. Το βάζει. Ωραίο καλάθι με τον Ζαχαριάδη. 13-15 η ΕΣΔΑ είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Εκεί πάσα εδώ. Κατρία, δεκαπέντε. Έχει 50. Το 11 ο Ναλής. Λεράκι, άστοχο ριμπών από τον Λεκάκη. Πολύ καλή
άμυνα βήματα του Ζαχαριάδη. Έτσι όμως κορέγει ο Τσαμπαλίες, ο Φάνος και ο Γραμματικός. Κάνει τρίποντο, άστοχα από 23. Τρέχει ο Φάνος. Σταματάει, θα δώσει το Γραμματικό. Μια προσπίση, φόλιο βολές. Θα στείλω μέχρι το βράδυ, θα ξέρω. Περίμενε, μην αλλάξει ακόμα, δεν αλλάξει κάτι, ξέρω. Εγώ τσαφνώ γιατί με παιχνίδι στα αλλιώς. Ένα διαθλητικό φάουλ θα κερδίσει ο Θάνος. Ήτανε, μιας και ο Θάνος έφυγε μόνο στην καλάφη. Η ΕΣΔΑ είναι ανταγωνιστική για 14 λεπτά. Κάτι που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Για να μην ειλικρινείς, ειδικά όταν είδα και την εξάδα που κατέβει η ΕΣΔΑ. Εύστοχο τρίποντο, Νικουλάκη. Δεν μπορούν η ΕΣΔΑ να σκοράρει, δεν πάνε το Νικουλάκη. Μέχρι μέσα, καλάθι, 18-19. Χαλαρό μάτς, χωρίς πολλά φάουλ. Θάνος, Χρυσμέλλαν, Μουκουλάκης, Στοχή,
επιθετικού rebound του Βερνίκου αστοχή. Ο Θάνος έρχεται με την τρίτη, το βάζει μπροστά η Αμπαλίερς. Time out. Ο Τσίτσιρας. Λοιπόν, το time out ολοκληρώθηκε. Το έντυπτον Αλής. Θα κάνει λάθος, θα κλέψει ο γραμματικός. Τρέχουν οι Αμπαλίερς. Καταφέρνουν να κόψουν ενδιασμό, τέταρτο ομαδικό. Θα δώσει το 16, ανέστης για 3, μέσα 23-19. Παίρνουν ρυθμό οι Αμπαλίες. Αν τερματίσουν δεύτερη, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε λίγο το δεύτερο. Είναι ο 8ος όμιλος. Το ΙΤΑ δηλαδή. Το ΙΤΑ 2 παίζει με το ΕΠΣΙΛΟΝ 3. Με τον 5ο όμιλο τον 3ο. Young Bowlers, λογικά είμαι Καμάρια, είμαι Σπέρνς. Εντάξει, το φοβορεί, ναι. Και οι Young Bowlers θα παίξουν λογικά με Basket Case. Εύκολο έργο για τους Bowlers, οι οποίοι είναι MVP. Δύο ομάδες είναι αίτητες. Τρεις είναι οι Bets με 5-0, 6-0 οι Bowlers. Τα και τα Manair είναι τα 5-0. Και οι Indians, τέσσερις ομάδες είναι αίτητες. Για τρεις ο Θάνος, μέσα 26-21. Βέβαια, οι Indians έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους. Το Manair έχουν ένα ντέρμπι με τους Μοσμπόντι αύριο. Αυτό είναι ματσάρα στον Κολίνο στις 4.30. Οι Bets νομίζω έχουν άλλο ένα μάτς. Πρακτικά η μόνη ομάδα που είναι σίγουρα έτοιμη είναι οι Indians. Σαν ο γραμματικός το βάζει, 28-21, ξαφνικά το μάτς ξεμακραίνει. Αν πατήσουν γκάζι οι Αμπαλίες, θα το πάρουν εύκολο το μάτς, τη νίκη δηλαδή. Εδώ το βάζει στο 14 ο Λεμετζόγλου. Το 28-23, τα περισσότερα καλάκια που έχουν βάλει οι Αμπαλίες είναι με drive. Κάνουν μέχρι μέσα, στοχή, την μπάλα, μια Αμπαλίες. Και όλα εκεί μέσα στο Χαριάδης. Πραγματικός για δύο, αστοχή, rebound από το 0. Στο χωρίο του γραμματικού παίζουν ρολόι τώρα οι... Οι Αμπαλίες και προηγούνται με 8. Πώς πάτσε τον γκάζι, Θεέ μου. Κοντά, γκολ φάουλ το 0, ωραίο καλάθι για τον Λεκάκη. Αλλαγές. Thank you.
drive, ο γραμματικός το βάζει γραμματικός και ο Θάνος πέσουν μόνο οι πλούς, 33-25. Καλή άμυνα λίγο μπροστά ο Θάνος. Κάει το 0 από εκεί στον Θάνο, στον γραμματικό συγγνώμη, αστοχή αυτός. Κι άλλο λάθος, θα κλέψει και πάλι ο Θάνος. Γραμματικός Θάνος. Άστοχο σου, 33-25, οι διαφορές 8. 20-12 του επιμέρους για τους αμπαλίες. Χαριάδης με ταμπλό αστοχή. Λοιπόν, θα μου κανέναν πόδι μπάλα για Μπαλίερς. Και μέσα από νέκη, αστοχή. Σκουπίδι το πρώτο Μιέσδα. 3-25, 29 δευτερόλεπτα. Αστοχο τρίποντο, ριμπάουντ από το 0. Δευτερόλεπτα, Γερνίκος, θα δώσει την τζατσάρα για 3, τον έφτυσε. 33-25, τέλος πρώτου μηχρόνου. Λοιπόν, το δεύτερο μηχρόνο ξεκίνησε. Εδώ στα Λιώσια, 62-59. Θα ποντάρει ο Θάρ το μάτς, αλλά το βλέπω και μπορεί και να πάει κάπου εκεί. Η ΕΣΔΑ προβάλλει 25-50, 34 δεν νομίζω. Τώρα σπίγουν 33-25, ήταν το πρώτο ημίχρονο. Όλη τη δουλειά της αμπαλίας κάνει ο γραμματικός και ο Θάνος που μου βάλει 29. 29 από τους 33 που μου βάλει δύο τους. Γραμματικός μέσα, δύσκολο καλάθι, ωραίο από τον Παγάνο, 35-25. Το συν 10, πρώτη φορά διψήφια διαφορά για τους αμπαλίες. Κάνε λάθος. Έχει ο γραμματικός. Αυτό στον Λουπουλάκη. Στοχή αυτός. Το 16, θα δώσει το 7, βήματα λάθος Παγάνου. Καχαριάδης. Τέχει ο γραμματικός τώρα. Γενικά η ΕΣΤΑ άμα στην επίθεση δεν... Αν στην επίθεση η ΕΣΔΑ δεν πάει σε αργό τέμπο, δεν έχει τύχη. Γιατί δυστυχώς για την ΕΣΔΑ το πληρώνει διπλά και τριπλά. Μιας και γραμματικός και Θάνος, όπως είπα, τρέχουν σαν μιμπό.
Ωραίο καλά του Ζαχαριάδη. Τα 5-27, πάντως η Έλτα δείχνει καλό πρόσωπο. Μπαγάνος, έχει τον βολόν για δύο, ναι, 37-27. Χαλαρό μάτς όπως το περιμέναμε. Πέντε-23. Κοντά, ο Ζαχαριάδης θα γεμίσει το φορ και το δικαίωμα για δύο βολές. Έξω πρώτη βολή. Ζαχαριάδης, ίσως εκεί. Καμαρικός, ωραία πάσα στον Λεφά. Τι έκανε, απίστευτο. Ο Νίκος Ιφάνος έδειλε στη φάση. Γελάει ο γραμματικός, του δώσε πάρε βάλει γαλάθι. Ξέρω για το Κανοθάνος, για να βγει ο γιος MVP, να χαλάσει μια του γραμματικού. 37-27, μάλλον στυμμένος. Πάτε κερδίσει το Ήλικα, ο Ναρλής. Τρίποντο από το 11, άστοχο, rebound από το 45, τον Λιακόπουλο. Καλή άμυνα. Το 11 θα δώσει 45, εκτελεί για 2, αυτός είναι άστοχος, Θάνος, θα κερδίσει το φάουλ, 2 βολές. Μέσα η δεύτερη. Μέσα το 23, μήπως το καλάθι, ωραίο τελείωμα τον Κάμαρη. 38-27. Τουλάκης. Απέναντι στον Ανέστη. Ο Ραματικός κάνει το χουκ. Αστοχή, rebound από το 0. Μόνο το Βοτσίτσιρας. Μέσα εκεί η βολή του γραμματικού. Διαφορά στους 12. Τρομερό μάτσο από γραμματικό και Θάνο. Βέβαια, εντάξει, είναι σβηστή η Αμπαλίερς, φαίνεται.
4. Θα κλέψει ο Γκαρνίκος. Τραυματικός. Ωραίο τελείωμα από τον Μικουλάκη. Η ΕΣΔΑ διεκδίκησαν την νίκη για ένα ημίχρονο. Μπράβο, δύο βολές από τον Λεκάκη. Στο παλεύουν υψηλή τον ΕΣΔΑ. Σύμψη του φινάλε. Το 33, το 45, πολύ καλά από τον Λεκάκη που παίρνει ρεβάνση τις δύο χαμένες βολές. Και η μπάλα για μπαλίες, 43-29, ξανά. Μπαλέλη Τσομπαλίας, Θάνος που μπήκε στο παρκέ. Κάνει το θέσιο με το χαματικό, μία ένας μία ο άλλος. Θάνο, μέσα φόλ, δύο βολές. Ξανά
Χάνουν βολές η ΕΣΔΑ, 44-29 η διαφορά στους 15, με την ομάδα του Τσίτσιρα να έχει κουραστεί πάρα πολύ. Για 3 το 7 ο Παγάνος, αστοχή, λοιπόν, το μπορούσα να πω. Κανένα η μπάλα για ΕΣΔΑ. Από τον Ναλή. 44-31. 11-6 το Γκμερ. Το Γκμερ σκορ. Κάνω συστοχή. Λοιπόν, Τσαχαριάδη. Όλη η επίδεση είναι για τους ΕΣΔΑ. Στο 11 εκτελεί για 3, είναι άστοχος λοιπόν από το 11 τέλος πρώτου τρίτης περίοδου. Μου ξεκινάει το τελευταίο 10 λεπτό. Η μπάλα για τους ΕΣΔΑ, οι οποίοι το έχουν παλέψει όσο δεν πάει. Εδώ καλάθι για τον Νίκο τον Αρλή, ο οποίος κάνει καλό μάτς. Βάζουν οι ΕΣΔΑ 44-35. Σε αυτός που ακούγεται είναι ο Τσιτσιράς. Ξανά ο Θάνος από πολύ μακριά, ούτε τώρα rebound από τον Θάνο, τον μπαμπά, τον Νίκο. Λάκης, Τσατσάρας,
Τελεί για δύο, δύσκολο σουτ, ας το πω. Έχουν πάρει 4-5 rebound συνεχόμενα. Τσατσάρας, εξή χουκ, το βάζει 46-15. Συνήθω λοιπόν καλά στο ποτήρι και τον Αλή Κομουναλή είναι ωραίο παίχτη. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ του ΣΕΣΔΑ το χειμώνα. Αν μείνει, το Τσίτζερ μα είπε ότι ήδη φτιάχνει κορμό για το χειμώνα. Φιλάκι, ωραίο drive 46, 48, 37. 6 και 50. Αλής στοχή, rebound του Φάνο. Φάει και ο Βερνίκος. Φάνος Βερνίκος το βάζει 50-37. Δευτερόλεπτα, λάθος ο Χαριάδη. Και τα αιμά ο διακόπτουμε 50-37. Έχουμε μπει στο φινάλε του μάτς, 53-37, γραμματικός για τρεις εσωτή. Ένα πρέπει να τα rebound στη συνέχεια. Τώρα το 0 ο Λεκάκης, Λεκάκης και Ναρλής νομίζω ξεχώρισαν για την ομάδα του Μπάμπη του Τσιτσιρά. Η οποία προηγείται με 53-37, 4,5 για το φινάλε σε ένα μάτς που δεν είχε για άλλο πρόβλημα τώρα του Λεκάκη. 53-40 δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, το είχαμε πει εξ αρχής. Οι ΕΣΔΑ δεν έχουν νίκη και δεν θα βρούνε στο Σάμερ. Από την άλλη οι Αμπαλίες ήταν σίγουρα δεύτερη. Goal foul του Ανέστη του γραμματικού. Έξω να λύσει με τον τεφόλ, νομίζω ο καλύτερος παίχτης του ΝΕΣΔΑ. Μέσα η βολή. Που έχουν μείνει πεντάδα η ΕΣΔΑ, αξιόλογα και το μάτς είναι χαλαρό, βγήκε και ο Θάνος. Δεν έγινε και κάτι, τώρα είτε χάσουμε 20 είτε με 15 δεν αλλάζει και πολλά. Συμμεθυμπείς κανείς είναι το θέμα στο τελευταίο τετράλεπτο. Πραγματικός δεν μπορεί να κλέψει. Πάει μέχρι μέσα στο 14, θα κερδίσει το φάουλ. Χαριάδης κάνει το χούκα στο χείρι, μπάνε του από το 16, έχει φύγει το 10, δεν προλαβαίνει, μάλλον προλαβαίνει την μπάλα φάνους, αλλά θα χάσουν. Η μπλε, το 14, εδώ στο 12, πέρα στο 14. Δεν μπορεί να κλέψει ο Παγάνος. Αργούν πολύ οι ΕΣΔΑ, τρίποντε με τη λήξη. Δεν φύγει. Έχει λήξει ο χρόνος. Τρία και 15. Οι ΕΣΔΑ, εγώ το ξαναλέω, θεωρώ ότι το πάλεψαν όσο μπορούσαν.
Φέρετε 7, θα δώσει το 0 και από εκεί στο γραμματικό για 2 αυτός. Αστοχή παρά για Μπαλίερς. Τρεις στο 16, αστοχή, γραμματικός. 2-48, 56-40. Δύο και 44. Θέλει να πάρει τα αίμα του Τζίτζιρα για να του ξεκουράσει. Σαχαριάδης για τρεις στοχή. Η μπάλα για Μπαλία στα αίμα του. 56-40 διαφορά στους 16. Το μόνο που μπαίνει να μάθουν τελικό σκορ. Σαν και ο γραμματικός ξανά στο μάτς. Φάουλ χαμηλά. Πάει το 7, θα δώσει το γραμματικό. Αυτός θα και δώσει τον Παγάνο. Αστοχή. Λοιπόν, του Ζαχαριάδη. Πάει το 0. Σπρώχνει, έχει και ένα χούρ το βάζει. 56-42. Σ' αποθέων ο Μπάμπης. Φορά στις 12. Πάει το 10. Ερμπόλ, κακό το σούτ, δεν μπορεί. Το 45. Κόπουλο στην μπάλα για Έσδα. Μεγάλες επιθέσεις ζητάει ο Τσίτσιρας. Πάμε, τώρα μένουν 60% λιγότερα από 100 δευτερόλεπτα. Δεν έχει κινδύνο το μάτσο. Είναι και ένα χαλαρό. Οι δύο ομάδες πήγαν πολύ safe. Ζαχαριάδης αστοχή. Πραγματικός, ασώσει την κατοχή. Σε μπαλίες νομίζω ότι μπορούν να φτάσουν ψηλά στο Σάμερ. Ζαχαριάδης δεχτεί τον μπλοκ από τον γραμματικό. Ξανά ο Ζαχαριάδης το βάζει 56-44. Σημαντικός, κερδίσει το φάουλ. Πάνος. Λάκης. 55,6. Πάνω στα χάσει, θα κλέψει το 77, τρέχουν οι ΕΣΔΑ. Βιασμός, δεξί drive, άστοχο τελείωμα. Τώρα τρέχουν την άλλη οι Αμπαλίερς, το κάνουν καλύτερα αυτό. Δεν πήρε ο Παγάνος, περιμένει. Φιλιακόπουλο, Παγάνος, Ανέστης, δεν θα την πάρει. Την πάει στα χέρια του Μπάμπη. Λάκης. Θα κάνουν επίθεση οι Αμπαλίερς. Ανέστης, Παγάνος για 3 αστοχή. Ριμπάντ από τον ίδιο. Δεν θα κάνουν επίθεση οι Αμπαλίερς. 56-44 αυτό είναι το τελικό σκορ.